Δεν το πιστεύω. Παιδιά, συνάντησα τη μορφή. Πες φιλάκια. Βάλε και αντισηπτικά, βάλε ιστορίες. Αγόρι μου, σταμάτα να κάνεις βίντεο. Δεν γίνεται, αγόρι μου. Σεβάσου. Η ώρα είναι πρωί ρε φίλε, είναι γαμίση. Αλλά έχω σχολή, σήμερα είναι πολύ γεμάτη μέρα με το εξαωράκι. Είχα πάει για προπόνηση πριν, οπότε είχα ξυπνήσει ακόμη πιο πρωί. Τώρα είναι 9 παρα 10, έχω αργήσει, 9 ώρα ξεκινάει το μάθημα και εγώ είμαι στο ελληνικό ακόμα. Πρέπει να πω στο κέντρο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είμαι λίγο καθυστερημένος. Έφτασα σχετικά εγκαίρως τελικά, έχω αργήσει μόνο 10 λεπτά. Επίσης όπως θα έχετε παρατηρήσει, έχουν αυξηθεί τα βίντεο στο κανάλι, έχουμε 2 βίντεο τη βδομάδα, αυτό είναι το δεύτερο βίντεο της εβδομάδας. Θα είναι ένα random vlog της ημέρας μου, γιατί πολλοί θέλετε να δείτε κι άλλο από τη σχολή, οπότε θα πάρετε κι άλλο από τη σχολή. Έχει διεξήλιο στο Φεραργό, το Σάββατο, σε ένα πάρτι. Ένας της έφαγε το μανάκι τόσο πολύ, είχε παραμορφωθεί όλο που συμφώνει. Για μισέ, τι να κάνουμε. Το κειμένο πράγμα που κάνει τράβλη, με κίνηση της κάμερας, θα πρέπει... Γιάλιμα, η Μικονιάτισσα. Γεια. Πες κάτι, η Μικονός. Γεια σας, παιδιά. Η Μικονός γαμάει Αθήνα για τον Πούτσο. Τι, όπα, κάτσε λίγο. Το viral TikTok. Έχω την πουτάνα μέσα μαζί και μου βάζει κούστα. Τι άποψη έχεις που σε έχουν δει? Δεν με αντιπροσωπεύει. Έχεις που σε λέει πουτάνα στο βίντεο? Όχι, ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Δεν το ήξερε, δηλαδή δεν σε έβγαλα. Κόψε τις κάμερες. Βαριέμαι που ζω. Να ξέρεις, βασίζεται όλη η σχολή στις δικές σου σημειώσεις. Στις δικές σου σημειώσεις. Λοιπόν, κορίτσια, τι γίνεται εδώ πέρα? Παιδιά, τώρα αυτό ήταν το διάλειμμα, ας πούμε ήταν διάλειμμα αυτό, 6 λεπτά. Παρακαλώ, κλείστε τις κάμερες. Απαγορεύεται μέσα στη σχολή να βιντεοσκοπείτε. Δώστο. Χορηγός. Δεν υπάρχει. Το χειρότερο σκαφέ στον κόσμο είναι αυτό. Δυσφήμιση, θα μου κάνουν μήνυση. Δεν κάνει τα παπρόβλημα. Οι μαλακίες για Αθήνα και τέτοια γομένες, Μύκονος και Πίπες. Εδώ είναι η κοπέλα, εσύ είσαι Μικονιάτισσα. Εγώ είμαι, μάνα θέμα. Μπορεί να μην μου φαίνεται. Γιατί να μου φαίνεται, για να σε δούμε λίγο. Λίγο ωραίο το outfit εδώ πέρα. Εκκλησία πάτε. Η Μικονιάτισσα έτσι είναι, είναι μύθος. Άνετες και καλά, τα αρχίδια μας έτσι, ε. Έτσι και καλά, είμαι μικονομένη, αναφορά. Έτσι πάμε πριντσιπότα. Εδώ η άλλη, εντάξει. Η μπλούζα μου είναι γραφτή από ένα πολύ γνωστό designer. Μάλιστα, δεν θες να πισώνουμε για να μην... Όχι, δεν θέλω να κάνω τσάπα πρόμο. Η φούστα είναι βισκόζη. Δώρο στο Άγιο Ονόρ. Από μεταξύ σκόλη, γιατί να... Δεν άξω τίποτα. Και το γυαλί καρτιέ να φανταστώ. Το γυαλί είναι... Καρτιέ, πώς το μάτεψες? Το μεγαλύτερο φίδι. Οπαλάκια. Τι γίνεται εδώ? Τι έγινε εδώ? Τι είπε τώρα? Μετά πάρω ένα μέρετρο. Κάτι ξέρει. Έτσι είναι, καρτιέ. Ναι, κάτι γυαλί. Κάτι μου είχε τον Θωμά ότι είναι μαλάκας, ότι είναι ένας πιθωτικτό. Αφού είναι. Πάντα τα λέμε και μπροστά. Το παραδέχεσαι δηλαδή. Ο Γιάννης τα ξέρει όλα και δεν μιλάει. Τα ξέρει όλα και δεν μιλάει. Καλά. Πρώτη που μιλάς. Με βλέπετε έτσι. Δεν το πιστεύω. Παιδιά, συνάντησα τη μορφή. Μπουρβουλής, παιδιά, το μεγαλύτερο αλάνι. Φιλάκια. Πες κάτι δικό σου. Δεν λέω, τώρα ντρέπομαι, άσε με. Παιδιά, είναι το νούμερο ένα, ο νούμερο ένα TikToker είναι απίστευτο. Μετά τον αγαπώ, αλήθεια. Έχω... Τρέμω, δεν το πιστεύω. Θα βγω στον αρχηγό, ήταν. Την άλλη εβδομάδα. Στον αρχηγό. Ωραία, τέλεια, παιδιά, θα βγει στον αρχηγό να τον δείτε όλοι. Το μεγαλύτερο αλάνι. Έχω καταχαρεί. Λοιπόν, εδώ, να το έχω και για αυτό. Καλά, παιδιά,
Μπορώ να πω ότι έχω καταενθουσιαστεί που είδα το Ουρβούλη. Ποιος είναι αυτός? Ο TikToker. Ο μεγαλύτερος TikToker στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα της Ελλάδας. Ποια Τσάρλι, την κατουράει έτσι την Τσάρλι από πάνω, τη φτύνει. Ακού Τσάρλι. Εδώ η κοπέλα δεν ξέρει από ελληνικό TikTok, λέει. Βλέπει μόνο τα ξενικά. Μόνο Θωμά. Μόνο τα ξενικά βλέπει. Λέει. Ελληνικά δεν τη αρέσουν. Το for you της έτσι τη βγάζει την ποιότητα. Δεν γίνεται, αγόρι μου, έχουμε. Είναι η δουλειά μου αυτή. Σεβάσου. Σεβάσου. Πρόσεχε να πατήσει κανένα ταξί όμω. Όντω. Τι να το βάλω. Να βάλει στην αρχή το clickbait ή το άλλο που λέγα. Πάμε πάλι, πάμε πάλι. Γίνονται πάλι. Δεύτερη λήξη. Κόμπλα, ρε. Αυτά που σου είπα να πει. Σου έδωσα 15 ευρώ για να τα πει. Τι ήταν. Περιμένουμε τον άλλο εδώ να φάει να πει. Παιδιά, γνώμη για χέσιμο από πουλί. Δείτε τον έχεις εδώ πέρα από την ταράτσα. Τι το γαμημένο ρε φίλα, τε γαμίσου κολόπουλο. Θα πεθάνει. Και τώρα... Τα μισό τα περιστέρια. Ξέρετε πως τα μισό τα περιστέρια. Εδώ με τα χαρτάκια του τώρα. Γιατί με χέζουνε τα γαμημένα ρε φίλα. Χέσε μας να πούμε κολόπουλο. Βάλε και αντισηπτικά, βάλε ιστορίες. Πτήσε κιόλα. Κάτσε λίγο έτσι, ομπίσα ρε. Έχει κολλήσει. Βάλε λίγο, έβαλε σαν τσιμπικό πάνω στο πράγμα. Σκέψου να με ξαναχέσει ρε τώρα. Σκέψου, θα ανέβω πάνω, θα το πνίξω το κολόπουλο. Γνώμη για τέλος του μαθήματος. Δεν πρόσεξα να σου πω αλήθεια. Καλά, δεν με ενοχλούσε. Δεν έχω κάποια γνώμη, βαριέμαι και νιστάζω. Τέλος ημέρας. Όλα. Έλα, μπρο. Καλό. Κάπου εδώ θα κλείσω και το σημερινό vlog. Ήταν ένα μεγάλο vlog, ήταν μια μεγάλη μέρα, ήταν μια πλούσια μέρα μπορώ να πω. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει αυτό το είδος vlog, δηλαδή αν σας αρέσει αυτό το στυλάκι που είναι ουσιαστικά απλά η μέρα μου και η καθημερινότητά μου. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει να κάνω τέτοιου είδους βίντεο. Όπως βλέπετε, δύο βίντεο τη βδομάδα. Είναι τρίτη βδομάδα που ανεβάζω δύο φορές την εβδομάδα. Ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι και με αυτό. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, subscribe αν δεν είστε ήδη subscribe. Χτυπήστε το καμπαναριό για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε όλοι εξαιρετικά. Peace. Έχει τη τσαντούλα μου, να είναι και αυτή ασφαλής, να μην πέσει. Άμα τρακάρουμε. Ναι, γιατί μπορεί να πέσει τσάντα και είναι ευαίσθητη. Δεν πρέπει να φύγει. Στενεύανε το όμως. Τώρα στενεώθηκε η τσάντα.